Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολόγηση της ακίνησης περιουσίας προσανατολίζεται προς κατάργηση του ένφια και φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η κατοχή ακινήτων, οικοπαίδων, γεών, έργων τέχνης, τραπεζικών καταθέσεων, επενδυτικών προϊόντων, συμμετοχών και άλλων στοιχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και όσων κάνουν δήλωση στη χώρα και κατέχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, αφού ληφθεί βέβαια υπόψη και η φορολόγησή τους εκτός Ελλάδας, θα φορολογηθούν με φόρο μεγάλης περιουσίας βάσει του περιουσιολογίου. Μιλάνε και για κατάργηση του ένφια και για ένα φόρο που θα περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε αρχικά αυτό. Τι να σχολιάσω, ρε παιδιά, ακόμα δεν ακούσαμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό. Αυτά όλα κυκλοφορούν από εδώ, από εκεί, λόγια ο ένας, λόγια ο άλλος. Να τα δούμε πρώτα να ψηφιστούν. Εγώ πάντως πλήρωσα τον έμφυα αυτό το μήνα. Mm-hmm. Τώρα για τον άλλο δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα πριν που είναι αυτοί. Έτσι δεν μπορούμε να λέμε φιλολογίες. Είστε αισιόδοξος. Παρ' όλα αυτά έχουν υποθεί αρκετά πράγματα ότι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Όταν ακούς πολλά, με πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλά. Εμείς θέλουμε. Αυτοί μας τα κάνουνε ή έξω. Τι αισιόδοξος να είμαι. Τι άλλαξε δηλαδή. Δεν άλλαξε τίποτα. Άλλαξε μια κυβέρνηση που έχει τα ίδια προβλήματα που είχε η προηγούμενη. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κοιτάξουν κάπως τη φορολογία, δεδομένου ότι με τον ένα ή με τον άλλο φόρο οι Έλληνες... Δεν το συζητάω. Σίγουρα άλλο πρέπει να τα κοιτάξουν και άλλο αν θα γίνουν όμως, έτσι. Γιατί να πληρώνει ένας φτωχός. Παράδειγμα, εγώ έχω στο χωριό ένα σπίτι το οποίο είναι 50 τετραγωνικά μέτρα και πληρώνω ένθια με 6.000 το τετραγωνικό, φορολογούμε, χωρίς να μου προσφέρει τίποτα. Πάω για 2 μήνες το καλοκαίρι και πληρώνω 400 ευρώ. Επιτρέπεται. Πιο σοβαρός φόρος θα ήταν να πλήρωνε ο καθένας αυτό που το αναλογεί. Μεγάλο σπίτι, από ένα ποσό και μετά να φορολογείται. Να δίνει ένα μικρό ποσό, ξέρω εγώ, στη λεωφορεία. Αλλά ένας φτωχός, ένας νοικοκύρης που έκανε ένα σπιτάκι να πληρώνει τέτοια εφορία δεν επιτρέπεται. Ήταν ουσιαστικά και ένας άδικος φόρος που από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση είπε ότι θα τον καταργήσει και βλέπουμε ότι σιγά σιγά θα μπορέσει, θεωρείτε, να προβεί τέτοιες ενέργειες. Εγώ νομίζω ότι θα τον κόψει τον ένθια. Τώρα μπορεί να βάλει έναν άλλο φόρο ο οποίος θα είναι πιο δίκαιος, πιστεύω. Αυτοί που έχουν τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα σπίτια, τα πολλά σπίτια να πληρώνουν. Θα είναι πιο δίκαιο. Αν είναι να καταργήσει, καλά κάνει. Μπορεί να μην βάλει άλλα. Αυτό είναι. Θεωρείτε ότι αυτό ήταν ένα άδικο από του πιο άδικου φόρου που έβαλε η παλιά κυβέρνηση? Δεν γνωρίζω από αυτά τα πράγματα. Δεν έχω περιουσία για να ξέρω τι γίνεται γύρω από αυτό. Ό,τι καταργούν καλό, ό,τι κακό καταργούν καλό είναι. Ό,τι καλό βάζουν καλό είναι. Θα μπορέσει, πιστεύετε, η νέα κυβέρνηση να τον καταργήσει τελικά? Αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Τι σκέπτεται η κυβέρνηση, πού να ξέρω. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος. Αν το βγάλει θα είναι καλό, σωστό θα είναι, αν το καταργήσει. Ήταν ένας από τους πιο άδικους φόρους αυτός που έβαλαν η προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν άδικος. Τέλος, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, το σχέδιο του Οικονομικού Επιτελείου της κυβέρνησης προβλέπει την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, το οποίο θα διαμορφώνεται στα 16.000 ευρώ για τις οικογένειες με 2 παιδιά και στις 19.000 ευρώ με 3 παιδιά. Οι εκπτώσεις φόρου θα παρέχονται με βάση το εισόδημα του καθενός και με διαφορετικούς συντελεστές. Όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων, δεν θα χρησιμοποιηθούν οι αντικειμενικές αλλά οι πραγματικές αξίες, οι οποίες θα ενημερώνονται σε ετησία βάση. Επίσης, ειδική φορολογία θα επιβληθεί και στα είδη και στις υπηρεσίες πολυτελούς διαβίωσης κατανάλωσης, όπως σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα, πισίνες και αυτοκίνητα.